όνομά σας και την ιδιότητά σας. Ναι, είμαι ο ταξίαρχος στην αποστρατεία Αλεξέας Ιωάννης και είμαι τάξης 82 της Σχολής Ευελπίδων. Και είμαι υποψήφιος για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ. Γιατί με τον κύριο Κουτρή κατεβαίνετε ως υποψήφιος? Η ιδιαιτερότητα είναι, που τη θεωρώ και πολύ σημαντική, ότι εμείς έχουμε κάτσει, έχουμε συζητήσει, έχουμε συγκεράσει απόψεις, έχουμε δώσει πιθανές λύσεις σε όλα τα πιθανά θέματα της ΕΑΣ εκ των προτέρων, για να είμαστε έτοιμοι, έτσι ώστε όταν θα έρθει με το καλό η ώρα για τις αρχιερεσίες, να μπορούμε χωρίς χρονοτριβή να δώσουμε λύσεις στην ΕΑΣ. Θέλετε να ασχοληθείτε με κάποιον ιδιαίτερο τομέα στην ΕΑΣ? Ναι, λίγο πολύ έχουμε κατά νήμι ρόλους. Εγώ θα ασχοληθώ με τις δραστηριότητες γενικά και με μια τάση εξωστρέφειας της ΕΑΣ, δραστηριότητες που άπτονται κοινωνικών θεμάτων, πνευματικών θεμάτων, καλλιτεχνικών θεμάτων, πολιτιστικών θεμάτων και γενικά επιζητούμε τη συμμετοχή των μελών μας σε τρόπο που να δώσουμε στην κοινωνία το μήνυμα ότι η ΕΑΣ έχει εξωστρέφεια και δεν ασχολείται με τον εαυτό της, αλλά θέλει να ασχοληθεί με τα τρέχοντα θέματα της κοινωνίας. Με τα μηνύματα που λαμβάνω από όλη την Ελλάδα, οι περισσότεροι απόστρατοι νιώθουν ένα κλίμα το οποίο είναι σαν να είναι απόστασης. Πιστεύετε ότι το νέο δούσου της ΕΑΣ, όποιο και είναι αυτό που θα εκλεχτεί, θα πρέπει να είναι πιο δίπλα στους συναδέλφους? Δεν θα πρέπει να είναι δίπλα, θα πρέπει να είναι μέσα στο κλίμα των συναδέλφων. Δηλαδή, όχι δίπλα, να είναι οι ίδιοι οι συνάδελφοι που πρέπει να συμμετέχουν. Γι' αυτό και προτρέπουμε τον κάθε συνάδελφο να συμμετάσχει καταρχήν στις αρχιερεσίες και σε δεύτερο χρόνο να συμμετάσχει σε όλες τις δραστηριότητες για να λειτουργεί η ΕΑΣ. Ποιο νομίζετε ότι είναι αυτό που λείπει από την τωρινή ΕΑΣ και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην καινούρια? Όλοι έχουν κάνει την προσπάθειά τους. Εμείς δεν έχουμε να προσάψουμε κάτι στην προηγούμενη διοίκηση. Απλώς το θέμα είναι ότι πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι κάνουμε κοινή προσπάθεια, ότι προσπαθούμε για την καλυτέρευση των συνθήκων της ΕΑΣ από υποδομές, από λειτουργία, από εξοπλισμό, αλλά και τελικά το βασικό που είναι η εξωστρέφεια της ΕΑΣ, δηλαδή τι δείχνουμε προς την κοινωνία. Εμείς θέλουμε να είναι ένας κορμός ΕΑΣ που θα είναι μπροστάρης σε πολλά θέματα, ιδιαίτερα στα εθνικά. Για ποιο λόγο πρέπει ένα μέλος να ψηφίσει εσάς? Για ποιο λόγο πρέπει να δώσει τη δικιά του ψήφο σε εσάς? Ναι, η ιδιαιτερότητα είναι ότι εγώ προσωπικά δεν ζητάω την ψήφο μόνο σε μένα, ζητάω την ψήφο σε όλη την ομάδα, διότι εμείς έχουμε δουλέψει ομαδικά και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την ομαδική δουλειά, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όπως γνωρίζετε, τα θέματα των αποστράτων, ειδικά στη σημερινή εποχή, είναι πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ σημαντικά. Ένα από αυτά είναι το ασφαλιστικό, στο οποίο θα φέρει κάποιες αλλαγές στους συναδέλφους σας. Πιστεύετε ότι αν εκλεγείτε θα μπορέσετε να προωθήσετε πράγματα ώστε να αλλάξουν προς το καλύτερο? Ήδη με τη συμμετοχή κάποιων συναδέλφων που είναι στην ομάδα, πιστεύουμε ότι πρώτον πρέπει να αυξήσουμε την ενημέρωση των μελών, δηλαδή πρέπει να είμαστε ενήμεροι για το τι ισχύει και σε δεύτερο χρόνο να επιδιώξουμε λύσεις σε αυτά τα θέματα με όποιο τρόπο χρειαστεί, ξεκινώντας από απλές διαδικασίες μέχρι να διεκδικήσουμε, αν χρειαστεί, τα δικαιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και να σας ξαναβλέπουμε πάλι στα παραρτήματα σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Τρίπολη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Αυτή θα είναι η επιδίωξή μας, διότι τα παραρτήματα είναι το κύτταρο της ΕΑΣ. Ευχαριστώ πολύ.